προηγουμένως είδαμε και το απόσπασμα από τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο 4ο Συμπόσιο της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, με τους περισσότερους ομιλητές να λένε ότι για να μιλάμε για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο στην Ελλάδα, θα πρέπει το πρώτο μέλημά μας να είναι να εστιάσουμε στην δημιουργία ελληνικών επώνυμων προϊόντων. Ήταν χαρακτηριστική και η δήλωση του κ. Αυλονίτη, του Προέδρου της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, ο οποίος είπε ότι γίνεται τεράστια συζήτηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά προβλήματα και το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας, αλλά το κεντρικό ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα, η χώρα, δεν έχει πελάτες και δεν διαθέτει δικά της ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις κεντρικές ομιλίες. Ωστόσο, στο SBC μίλησαν και ορισμένοι από τους επιχειρηματίες που βρέθηκαν εκεί, από εταιρείες που δρούν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Κεφαλογιάννη από την εταιρεία ΓΕΑ, με τον κύριο Πιστιόλα από την εταιρεία Γκρίνο, τον κύριο Κουτσιανά από την εταιρεία Απιβίτα και τον κύριο Κάτσο από την εταιρεία Φαρματέν, οι οποίοι μας μίλησαν για το πώς αντιμετωπίζουν τις εταιρείες τους στο εξωτερικό το τελευταίο διάστημα και αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση πάντα με το αρνητικό κλίμα που υπάρχει γενικότερα για την χώρα. Πάμε να δούμε τι μας απάντησαν. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα εδώ και 2 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή δεν έχουμε δει πτώση της ζήτησης ή κάποιο θέμα γενικότερα με τα ελληνικά προϊόντα σε όλες μας τις κύριες αγορές και ειδικά στη Γερμανία που μας ενδιέφερε πολύ γιατί είναι η νούμερο ένα αγορά μας. Πιστεύω ότι ο μέσος Γερμανός τελικά είναι φιλέλληνας, εμείς αυτό έχουμε δει. Εκτιμά τα καλά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και έτσι μέχρι τώρα ακόμα και σε αυτή την αγορά που ίσως έχει πάρει την περισσότερη κακή δημοσιότητα ή είναι έτσι στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης, ας πούμε, δεν έχουμε δει κάποια πτώση πωλήσεων. Βέβαια, το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η κακή εικόνα της Ελλάδας σαφώς μας προβληματίζει. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα handicap να ξεκινάς και να έχεις και αυτή την κακή εικόνα. Έχουμε χτίσει πολύ καλές σχέσεις με τους πελάτες, τους συνεργάτες μας, είναι μακροχρόνιες σχέσεις. Υπάρχει εκτίμηση, θα έλεγα και έτσι και ανθρώπινες σχέσεις και εξακολουθούν να μας στηρίζουν. Ωστόσο, αν συνεχιστεί αυτό το καλό, κακό κλίμα και η κακή εικόνα της Ελλάδας, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επηρεάσει λίγο και τη ζήτηση των προϊόντων. Ξανά, με δεδομένη τη διεθνή παρουσία της Απιβίτα, θα ήθελα να ρωτήσω αν το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια αλλαγή ως προς την αντιμετώπιση της εταιρείας σας από τοπικούς συνεργάτες, από πελάτες, από προμηθευτές, κυρίως λόγω του αρνητικού κλίματος που υπάρχει για την ίδια τη χώρα. Υπάρχει σίγουρα μια ανησυχία από όλους και αυτό είναι φυσιολογικό να υπάρχει. Όμως δεν έχει αλλάξει σε τίποτα η διεθνής μας δραστηριότητα. Και από πλευράς προμηθειών κάποιων πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας που παίρνουμε, αλλά κυρίως οι αντιπρόσωποι μας δεν έχουν τα παράπονά τους, διότι η τροφοδοσία γίνεται κανονικά. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα μας έχουν κατακτήσει μερίδια αγοράς κάτω, έχουν αποκτήσει εμπιστοσύνη οι distributor δικοί μας κάτω και επομένως δεν έχουμε προς το παρόν κάποιο πρόβλημα. Η Αγκρίνο είναι αλήθεια δραστηριοποιείται περισσότερο στον ελληνικό χώρο, στον χώρο της κρίσης δηλαδή, αλλά εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι και στην διεθνή αγορά της δραστηριοποίησης αυτής. Όσον αφορά την Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νιώθουμε ότι οι καταναλωτές μας είναι μουδιασμένοι. Νιώθουμε μια αμυντική διάθεση εκ μέρους τους, αλλά αυτή δεν καταγράφεται τόσο πολύ στα μερίδια. Θεωρώ ότι τελικά η ταυτότητα του ποιοτικού προϊόντος και του δυνατού brand λειτουργεί σαν σωσίβιο στην κυριολεξία και είναι πολύ ασφαλή, θα έλεγα, διαδικασία και επιλογή και για τον Έλληνα καταναλωτή. Πιθανόν να περιορίζει άλλα αγαθά, σίγουρα το τρόφιμο και σίγουρα το επώνυμο τρόφιμο. Όσον αφορά τώρα την παρουσία στο εξωτερικό, στους μεν πελάτες, με την έννοια ότι οι ίδιοι μας βλέπουν, θα έλεγα, περισσότερο με συμπάθεια ή σαν μας δίνεται μια δυνατότητα, μια ευκαιρία μεγαλύτερη να τους δίνοντάς τους ασφαλή πάντα και τα προϊόντα έτσι όπως εμείς τα παράγουμε. Αν θέλετε να έχουμε μια μεγαλύτερη εκτίμηση, μια καλύτερη υποδοχή, υπάρχει όμως μεγάλη ανασφάλεια στους προμηθευτές. Υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας, ανασφάλειας για τις εισαγόμενες πρώτες ύλες, οι οποίες είναι κυρίως τα προϊόντα
τα exotic, προϊόντα όπως το μπασμάτι, το οποίο έρχεται από την Ινδία, αναγκαστικά δεν υπάρχει ελληνικό. Ή αν θέλετε, από προμηθευτές Έλληνες οι οποίοι έχουν εξωτερικούς προμηθευτές από το εξωτερικό, όπως είναι τα υλικά συσκευασίας, οι οποίοι πλέον απαιτούν αποκλειστικά πληρωμή με εμβάσματα ή μετρητής. Αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία στην κυριολεξία. Την ώρα που η ρευστότητά μας είναι συμπιεσμένη, με τις τράπεζες απρόθυμες τελείως να μας λύσουν το πρόβλημα. Τι να σας πω, είναι τόσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε που εμείς το βλέπουμε ένα ακόμα. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση και υπάρχουν, αν θέλετε, τα μαξιλάρια εκείνα τα διαχειριστικά, τα οποία τα εξαντλούμε σιγά σιγά για να μπορέσουμε να παραμείνουμε σε επάλξεις, περιμένοντας και προσμένοντας ότι πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει ανοχή μεγαλύτερη, θα ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση και θα αρχίσει να ομαλοποιείται. Δόξα τω Θεώ, σαν φαρματέντερ, δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Κάτι το οποίο στηρίζεται πίσω από τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας μας. Βέβαια, οι ελληνικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή ασθενούν κάτω από αυτή την πίεση, τόσο από προμηθευτές, όσο και από τις αγορές που μας κοιτάνε με επιφυλακτικότητα. Αντίστοιχα όμως, μέσα από αυτή την κρίση βγαίνει και ένα τεράστιο όφελος. Είναι η πρώτη φορά που, σαν Έλληνες, βλέπουμε, κοιτάζουμε και ψάχνουμε για τον κωδικό 520, κοιτάζουμε και δίνουμε σημασία σε αυτό το οποίο είναι το Made in Greece και στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Αυτό όμως το οποίο σήμερα σίγουρα ψιθυρίζουμε και το σίγουρα ψάχνουμε, θεωρώ ότι αυτό το Made in Greece πρέπει να γίνει κίνημα.